Μέχρι στιγμής ξεκινάει με τις καλύτερες τροπικές σε μια πρώτη επικοινωνία με τους διευθυντές εκπαίδευσης. Δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα, δεν έχουν αναφερθεί. Βέβαια μέχρι τις 12.30 ώρα ζητήσαμε και το Υπουργείο και αρμόδια και εμείς όλα τα απαραίτητα στοιχεία που αφορούν τα κενά των τις απουσίες των μαθητών ή τα θετικά πιθανά κρούσματα τα οποία έχουν παρατηρηθεί. Ζητήσαμε στοιχεία που αν υπάρχουν αντιθέσεις μάσκας ή εξελιχτές τόσο μαθητών όσο και εκπαιδευτικών. Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί κάτι τέτοιο. Αλλά μέχρι το τέλος της ημέρας έχουμε την πλήρη εικόνα για όλα αυτά τα πράγματα. Ξεκινήσαμε με το self-test. Οι γονείς ήταν και οι κηδεμόνες ήταν υποχρεωμένοι να πάρουν το self-test μαζί με το ενημερωτικό υλικό, προκειμένου χρησιμοποιώντας το άμφα τους, προκειμένου να προμηθευτούν από τα φαρμακεία το τεστ για να γίνουν στους μαθητές. Και αφού κάνουν τη δήλωση στη πλατφόρμα self-test.gov.gr με τους κωδικούς της τάξης NET να μπορέσουν να εκτυπώσουν την φόρμα ή αν δεν μπορούν να την εκτυπώσουν χειρόγραφα προκειμένου να το πάνε, να το παρουσιάσουν στο σχολείο για να έχουν τη δυνατότητα οι μαθητές να παρακολουθήσουν τα μαθήματα. Σε περίπτωση θετικού τεστ θα γίνει το rapid test σε 24 ώρες και εδώ θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις δεν πρέπει να πηγαίνουν στο νοσοκομείο αλλά θα πρέπει να πηγαίνουν στο στρατόπεδο Παγανή για να μπορούν να κάνουν το τεστ. Εκεί είναι ο καθορισμένος τόπος για να μην δημιουργηθούν θέματα, γιατί με ενημέρωσε ο διοικητής του νοσοκομείου ότι κάποιοι γονείς πηγαίνουν, ζητάνε στο νοσοκομείο να γίνει. Ο προγραμματισμός όπως έχει γίνει απαιτεί να πηγαίνουν οι γονείς στην Παγανή, οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί στο στρατόπεδο της Παγανής για να κάνουν το rapid test. Κατά τα άλλα ισχύουν ό,τι ισχύει, υποχρεωτική μάσκα, τα διαφορετικά διαλύματα, οι ομάδες μαθητών, ο αρισμός των χώρων, οι σταθερές ομάδες μαθητών στα αθλήματα και σε άλλες δραστηριότητες, η σωστή λειτουργία των ηλικίων. Υπήρξε ένα συντονισμός με το Δήμο, προκειμένου να είναι έτοιμα με τους Δήμους μάλλον, προκειμένου να είναι έτοιμα τα σχολεία, να έχουν καθαριστεί, να υπάρχουν αντισηπτικά, να υπάρχουν κάποιες μάσκες προκειμένου να είναι στη διάθεση των διευθυντών των σχολείων αν κάτι χρειαστεί. Και θεωρούμε ότι έτσι φαίνεται, έτσι δείχνει μέχρι στιγμής ότι όλα είναι αισιόδοξα και ξεκινάμε με τις καλύτερες προοπτικές την έναρξη των μαθημάτων. Αυτό που μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι η έναρξη των μαθημάτων τώρα, να πάνε όλα καλά, να προσέχουμε, να συνεχίζουμε να προσέχουμε, γιατί όπως διαβάσατε και ξέρουμε όλοι, η Μυτιλήνη, η Λέσβος είναι στο βαθύ κόκκινο, αυξημένο κίνδυνο, πολύ αυξημένο κίνδυνο. Θα πρέπει επομένως να συνεχίσουμε να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, με δεδομένο ότι έχουμε μπροστά μας ένα πολύ σημαντικό σημείο, είναι οι πανελλήνιες εξετάσεις. Θα πρέπει να σεβαστούμε τις ιδιαίτερες συνθήκες των μαθητών της τρίτης ηλικίου και των γονέων και της οικογένειας, να κάνουμε τα καλύτερα δυνατόν έτσι ώστε στις 15 Ιουνίου που έχει πλέον οριστεί η ημερομηνία να μπορούν οι μαθητές μας όλοι να συμμετέχουν στις πανελλήνιες εκτάσεις.